Επιστρέψαμε, τρίτο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα και βεβαίως φιλοξενούμε την καθιερωμένη μας ενότητα με κεντρικό μας ομιλητή τον Νίκο Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης εκπομπής. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό θέμα, μια διαφορετική θεματολογία. Αυτή τη φορά νομίζω πέφτεις για μία ακόμα φορά μέσα. Θα συζητήσουμε το θέμα με τους τριαντάριδες, οι οποίοι παραμένουν στο πατρικό σπίτι. Νομίζω εν είδη έτσι για της οικονομικής κρίσης, πολλοί είναι αυτοί οι νέοι στην Ελλάδα, οι οποίοι επέλεξαν είτε γιατί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν επαγγελματικά, είτε για κάποιους άλλους λόγους οικονομικούς, να παραμείνουν, να εγκατασταθούν στο πατρικό σπίτι. Και νομίζω αυτό κρύβει και κάποιους λόγους ψυχολογικού χαρακτήρα που τους αναγκάζουν να συνεχίζουν να βρίσκονται στο πατρικό σπίτι, είτε 30, 31, 32. Έτσι. Ακριβώς, Λευτέρη, εκτός από καθεξής. Την διάσταση την κοινωνική, εκτός από την οικονομική διάσταση, η οποία προφανώς και υπάρχει, προφανώς υπάρχει και μια ψυχολογική διάσταση στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Γενικότερα, βεβαίως, μιλούμε για μια εξαρτητική συμπεριφορά πολλές φορές. Όταν φτάνουμε βεβαίως στα όρια της παθολογίας, που η παθολογία αφορά πολύ λίγες περιπτώσεις, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, μιλούμε συνήθως για μια εξαρτητική συμπεριφορά, δηλαδή για μια έντονη ανάγκη την οποία μπορεί να έχουν, ώστε να τους φροντίζουν οι άλλοι γενικότερα, η οποία οδηγεί έτσι σε μια εξαρτητική συμπεριφορά και σε μια υποτακτική συμπεριφορά που με κάποιο τρόπο έχει από πίσω το φόβο του αποχωρισμού. Μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη να βρίσκονται στην καθημερινότητά τους κάποιο άλλο το οποίο να τα καθοδηγεί, τα οποία έχουν την ανάγκη να βρίσκεται κάποιο άλλο άτομο ώστε να λαμβάνει αποφάσεις για αυτά. Σίγουρα, όπως είπα και προηγουμένως, μιλούμε για παθολογική κατάσταση αυτή που αφορά πολύ λίγες περιπτώσεις. Ωστόσο, σε χαρακτηριολογική κατάσταση υπάρχει μια έντονη ψυχολογική διάσταση που αφορά αρκετές από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτών των τριαντάριδων, οι οποίοι ακόμα παραμένουν στα σπίτια τους, έχοντας επιστρέψει ίσως από τις σπουδές τους, από τα μεταπτυχιακά τους, ακόμα και από τα διδακτορικά τους, και έχοντας επισφαλείς εργασίες οι οποίες γενικότερα δεν είναι καλοπληρωμένες και έχουν ένα συγκεκριμένο. Έχουν πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινάει βέβαια, λοιπόν, αυτή η σχέση, αυτή η αμοιβαία συγκατάθεση σε μια κοινή ζωή, Νίκο. Ωστόσο, πώς συντηρείται στην πορεία τελικά αυτή η σχέση μεταξύ της οικογένειας, του τριαντάρη και όχι μόνο μέσα στο σπίτι? Ακριβώς. Το θέμα, Λευτέρη, είναι στο πώς ξεκινάει. Ίσως ξεκινάει από πολύ πολύ μικρότερη ηλικία. Ίσως από την ηλικία στην οποία κάποιος έχει γεννήσει ή κάποιοι γονείς έχουν γεννήσει ένα παιδί. Δεδομένου του ότι υπάρχει το λεγόμενο άγχος του αποχωρισμού, σύμφωνα μάλιστα με κάποιους συναδέλφους ψυχολόγους ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης, είναι το άγχος αυτό το οποίο παίρνει επικίνδυνες, παίρνει μεγάλες έντονες διαστάσεις περίπου από τον 6ο μέχρι τον 9ο μήνα, όπου το παιδί σιγά σιγά αποχωρίζεται από τη μητέρα και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει σε αυτήν εκεί τη φάση να έχει δημιουργήσει, να έχει υπάρξει ένας ασφαλής δεσμός μεταξύ μητέρας παιδιού. Από εκεί και πέρα, όταν ο δεσμός ο συγκεκριμένος είναι ένας φοβικός δεσμός, μιλάμε δηλαδή για ένα παιδί το οποίο είναι φοβικό γιατί ίσως η μητέρα, δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μιλούμε για τη μητέρα η οποία ασχολείται με τη φροντίδα του παιδιού. Άρα λοιπόν, όταν ο δεσμός είναι φοβικός, τότε ίσως μιλούμε για μια εξαρτητική συμπεριφορά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ή ακόμα όταν είναι απορριπτικός ο δεσμός, ή ακόμα όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι υπερεμπλεκόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι από εκεί και πέρα ψάχνουν εναγωνίως για αυτή την επαφή. Σαφώς, ωστόσο, ο ασφαλής δεσμός είναι και ο καλύτερος δεσμός. Από εκεί και πέρα, όταν μιλούμε για την παιδική ηλικία, μιλούμε για υπερπροστατευμένα παιδιά. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα παιδιά περνούν στην υπερπροστασία. Μετά μιλούμε για παιδιά, για εφήβους, οι οποίοι είναι υπερπροστατευμένοι έφηβοι. Κάποια στιγμή οι έφηβοι, όπως είπα και προηγουμένως, περνούν σε κάποια σχολή, κάνουν τις σπουδές τους, επιστρέφουν και σαφώς δεν έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από το σφιχτό αυτό εναγκαλισμό ή, αν το θέλεις διαφορετικά, επιστρέφουν στον ίδιο σφιχτό εναγκαλισμό τον οποίο υπήρχε στην οικογένειά τους. Σαφώς μιλούμε για το ότι πλέον μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι συντηρείται αυτή η κατάσταση όχι μόνο στη ζωή του άντρα, του όριμου άντρα πλέον της ηλικίας των 25, 30, 35 ενίοτε ετών, αλλά το ότι αυτή η ανάγκη για την επαφή μεταφέρεται και στην προσωπική του ζωή όταν το ίδιο το άτομο δημιουργήσει μια δική του οικογένεια. Δηλαδή κρατάει δεσμούς με την πατρική του οικογένεια, η οποία πολλές φορές αποδεικνύεται αρκετά τυραννική επάνω στη σχέση του με
τη σύζυγό του με τη σχέση του σε αυτήν. Έχουμε πάντως και ένα σχετικό πίνακα, έχουμε βρει ένα σχετικό πίνακα που φιλοξενεί κάποια στοιχεία για το ποια είναι τα ποσοστά εκείνων των ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι τελικά παρά τα 30 τους και 40 τους χρόνια, όπως θα δούμε, παραμένουν στην οικογένειά τους. Βλέπουμε εδώ πέρα πότε φεύγουν οι Ευρωπαίοι από την οικογενειακή φωλιά, είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης έρευνας. Βλέπουμε ότι οι βόρειες χώρες γενικότερα, με πρώτη και καλύτερη τη Σουηδία, στις βόρειες χώρες τα παιδιά αυτονομούνται σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, ήδη από την ηλικία των 18-19 ετών τα παιδιά αυτονομούνται. Αντιθέτως, τα παιδιά στις νότιες, στις μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, τα παιδιά αυτονομούνται σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει δηλαδή και γεωγραφικά χαρακτηριστικά ή έχει να κάνει καθαρά με την πολιτική του κάθε κράτους που ακολουθείται και που τελικά δίνει εκείνα τα ενάβσματα, ας πούμε, στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους να προχωρήσουν και να απομακρυνθούν με την οικογένειά τους? Έχω την αίσθηση, Λευτέρη, ότι έχει να κάνει με λίγα απ' όλα. Σαφέστατα, η γιατί βλέπουμε, του κάθε σκανδιναβικές χώρες, προφανώς ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό μοντέλο, βόρειο-ευρωπαϊκό μοντέλο θα το έλεγα καλύτερα. Βλέπουμε ότι τα παιδιά από 18,5, 20, 21, 22 ετών φεύγουν από την οικογένειά τους, ενώ όταν πάμε, βλέπουμε σε χώρες του Βαλκανικού τόξου, βλέπουμε Ελλάδα, ας πούμε, Σλοβακία, Κροατία, Μαυροβούνιο, βλέπουμε ότι μέχρι στα 32-33 χρόνια από το Μαυροβούνιο τα παιδιά, παύλα ενήλικες παραμένουν στο σπίτι με την οικογένειά τους, με τους γονείς τους. Καταλαβαίνουμε το πόσο σφιχτός ακριβώς είναι αυτός ο εναγκαλισμός με την οικογένεια. Βεβαίως, ο Μεσογειακός Νότος, θα έλεγα, που νομίζω ότι μας βάζει πολύ κοντά στην Ιταλία και στην Ισπανία, γι' αυτό και μπαίνουμε στην ίδια κατηγορία, γενικότερα έχει κάποια χαρακτηριστικά, ειδικά για την Ιταλία, που έχω ζήσει, είναι μια χώρα, έχω ζήσει, έχω σπουδάσει, έχω εργαστεί, άρα έχω μια άποψη. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση της οικογένειας, γιατί και εκεί μιλούμε για μια καταπιεστική σχέση της οικογένειας με το κάθε παιδί, που, όπως είπες πολύ σωστά προηγουμένως, δεν είναι και τόσο παιδί, ειδικά στην ηλικία των 30 ετών. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με οικονομικό παράγοντα, αλλά έχει να κάνει και με γεωγραφικό παράγοντα. Οι χώρες του Μεσογειακού Νότου, οι χώρες της Μεσογείου γενικότερα είναι χώρες όπου η οικογένεια είναι έχει πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά, πολλές φορές και τυραννικά χαρακτηριστικά επάνω στους στα παιδιά της. Ωστόσο, επανερχόμαστε πάλι στο θέμα και πραγματικά γύρονται κάποια ερωτήματα για τους τρόπους με τους οποίους τελικά οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, είναι και ο ρόλος του γονιού που ναι μεν θα καταλάβει, θα συμπονέσει το παιδί παύλα ενήλικα και πρέπει να πάρει τα μέτρα του έτσι ώστε ή να του δώσει εκείνα τα κίνητρα σιγά σιγά να αποδεσμεύεται από την οικογένεια ή τουλάχιστον να κάνει ό,τι καλύτερο για να νιώσει ψυχολογικά και συναισθηματικά καλύτερα. Ξέρεις, προτού μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο γιατί σε πρώτη φάση πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς σε μια ηλικία που τους είναι πολύ δύσκολο να ξεβολευτούν από αυτή την κατάσταση. Ας μιλήσουμε ίσως και για τους τρόπους με τους οποίους χειρίζονται. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και μας έχουν προλάβει, Λευτέρη, και εμάς τους ειδικούς, οι διάφοροι που ασχολούνται με τη stand-up comedy, με την περίφημη, για παράδειγμα, Ελληνίδα Μάνα, το οποίο νομίζω ότι το έχω δει πάρα πολλές φορές. Σαφέστατα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για χειρισμούς οι οποίες έχουν να κάνουν με υστερίες και υπερβολές. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει όλοι, αν δεν έχει συμβεί σε εμάς τους ίδιους, το αν φύγεις, για παράδειγμα, θα πεθάνω. Το οποίο ούτως ή άλλως έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές για το κάνουμε φορές, και λίγο. Το έχουν ακούσει τα δικά μου αυτιά κατά καιρούς. Ναι, νομίζω ότι όλων λίγος πολύ τα αυτιά το έχουν ακούσει. Το επόμενο είναι απειλές. Απειλές του ότι δεν θα σου δώσω χρήματα αν κάνεις το συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα, όλο αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένας δεύτερος, εξίσου τυραννικός πολλές φορές τρόπος χειρισμού. Το επόμενο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενοχών. Θα με πεθάνεις εσύ ή, για παράδειγμα, αν πεθάνω εσύ θα φταίς. Πράγμα το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν τα βάζουμε με την Ελληνίδα Μάνα. Τα βάζουμε με το ελληνικό μοντέλο της Μάνας, το οποίο καλλιεργείται και δεν λέει να αλλάξει. Ακριβώς. Και νομίζω ότι συνεχίζεται πολλές φορές και όχι απλώς συνεχίζεται, ακόμα και σε εποχές στις οποίες θεωρούμε ότι αυτό το μοντέλο έχει εκλείψει, νομίζω ότι είναι εδώ παρόν και το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Σωστά. Ο τελευταίος, ίσως θα έλεγα, τρόπος είναι, για παράδειγμα, μια αιμονή στα παλιά του. Στείλω ότι έτσι εμείς το κάναμε πάντοτε και δεν θα έρθει εσύ τώρα να μας το αλλάξει το συγκεκριμένο. Αυτά αλλάζουν. Αυτές οι νοοτροπίες μπορούν να αλλάξουν. Γιατί μιλάμε βέβαια και για ενήλικες 55, 60 και 70 χρονών. Αλλάζουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα οι νοοτροπίες. Δεν μπορούν να αλλάξουν σε αυτές τις ηλικίες οι νοοτροπίες. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν σε αυτές τις ηλικίες οι νοοτροπίες, δεδομένου του ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει βολευτεί σε αυτή την ισορροπία, παύλα ανισορροπία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο,
το πού είναι τα δικά τους τα όρια, το πού είναι η δική τους η ευζοία και το πού είναι η ευζοία του παιδιού τους. Πράγμα το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουν να το συνειδητοποιήσουν και ή το δυνατόν να μπορέσουν να σπρώξουν το παιδί, ούτως ώστε να μπορέσει να αυτονομηθεί. Ξέρεις, για παράδειγμα, κάτι το οποίο ακούω χαρακτηριστικά. Τριαντάρης, όπως λέγαμε προηγουμένως. Νέος, ο οποίος έχει μια εργασία η οποία δεν είναι και από τις πιο καλοπληρωμένες. Νομίζω ότι η πρωταρχική προτεραιότητα την οποία πιθανά ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα έπρεπε να είχε, θα είναι να μπορέσει να αυτονομηθεί, να νοικιάσει το δικό του σπίτι. Αντιθέτως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκει ένα αυτοκίνητο, ενίοτε ακριβό αυτοκίνητο, ακριβό ακόμα και στη συντήρησή του, το οποίο τι κάνει τελικά από ένα μέσο που θα μπορούσε να τον κάνει να αυτονομηθεί, τελικά τον κάνει δημιουργεί ακριβώς όπως το είπες. Περαιτέρω σχέση εξάρτησης. Είναι ένα μοντέλο, ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά τελευταία. Έτσι. Και σου κάνω εγώ την ερώτηση. Mm-hmm. Έστω τελικά ότι ο εξαρτημένος καταφέρνει τελικά και ανοίγει τα φτερά του. Έχει επιπτώσεις αυτό το άτομο το οποίο είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ζει με την οικογένειά του. Θα υπάρχουν επιπτώσεις για το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και για την οικογένειά του, για τους γονείς. Προφανώς και θα υπάρχουν επιπτώσεις και οι επιπτώσεις είναι πολύ έντονες και ξέρεις, υπάρχουν δύο σενάρια, θα έλεγα. Το καλό σενάριο λέει ότι το εξαρτημένος ανοίγει τα φτερά του, κάνει τη δική του οικογένεια. Με κάποιο τρόπο προσπαθεί ανεπιτυχώς τις περισσότερες φορές να βάλει τα δικά του όρια. Και πολύ απλά αυτό που γίνεται είναι ότι δημιουργείται ένας καινούριος δεσμός, πολλές φορές με ένα τυραννικό άτομο το οποίο ήδη εξασκούσε το τυραννικό έλεγχό του επάνω στο ίδιο το άτομο. Την οικογένεια πλέον. Έχουμε δηλαδή τους γονείς, τα πεθερικά, τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν λόγο, μιλούν και σαφώς δηλητηριάζουν την ομαλή ζωή της οικογένειας. Αυτό είναι το καλό σενάριο, θα έλεγα. Υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Έχει να κάνει με το πόσο τελικά το άτομο, ο ίδιος δηλαδή ο εξαρτημένος, ο οποίος είχε συνηθίσει σε αυτού του είδους την εξάρτηση, τελικά τι κάνει, δημιουργεί μια καινούρια εξάρτηση του ίδιου στυλ με την ή με τον σύζυγό του πλέον σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν τι κάνει, ουσιαστικά προβάλλει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία υπήρχαν είτε στη μητέρα του είτε στον πατέρα του, συνήθως το άτομο του αντιθέτου φίλου, προς τον ή την σύντροφό του. Και άρα λοιπόν αυτό που γίνεται τι είναι τελικά, ότι δημιουργεί μια καινούρια εξάρτηση, η οποία πρόσεξε να δεις τις περισσότερες φορές έχει και αμφιθυμική σχέση από πίσω. Δηλαδή, συνήθως μιλούμε για νέους οι οποίοι κάποια στιγμή, νέους 30 ετών όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι, οι οποίοι κάποια στιγμή καταλαβαίνουν όλη αυτή το σφιχτό εναγκαλισμό της οικογένειας. Άρα λοιπόν υπάρχει θυμός από τη μια πλευρά και υπάρχει και βόλεμα από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι αρκετά συγκρουσιακό και αρκετά αμφιθυμικό. Όπως καταλαβαίνεις, όταν όλο αυτό τελικά το προβάλλω στην σύντροφό μου ή στον σύντροφό μου, αντίστοιχα πρόκειται για. Υπάρχουν προβλήματα. Ακριβώς άντρα ή γυναίκα, υπάρχουν προβλήματα. Φαύλος κύκλος, επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο σενάριο, δεδομένου του ότι είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορούμε και να το ανακαλύψουμε τις περισσότερες φορές. Ίσως το πρώτο σενάριο, δηλαδή το ότι βλέπουμε κάποια πεθερικά ή κάποιους γονείς οι οποίοι με κάποιο τρόπο ανακατεύονται στα δικά μας, το ανακαλύπτουμε, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε και προσπαθούμε, όπως είπα και προηγουμένως, ανεπιτυχώς να βάλουμε τα όρια μας. Όταν όμως υπάρχει το δεύτερο σενάριο, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό και άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να λυθεί αυτός ο κόμπος, ο οποίος δημιουργεί περαιτέρω εξαρτήσεις, ίσως αν θέλεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο περνούμε από τη μια γενιά στην άλλη γενιά και επαναλαμβάνεται ένα μοντέλο. Ίσως για να απαντήσω εν μέρη σε αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως, γιατί τελικά λειτουργεί και πώς λειτουργεί στον Ευρωπαϊκό Νότο αυτή η κατάσταση. Τελικά το θύμα βρίσκεται στο επίκεντρο και τι μπορεί να κάνει τελικά να αποδεσμευτεί από κάθε είδους αρνητική σκέψη ή από όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε προηγουμένως. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το θύμα βρίσκεται στο επίκεντρο και τελικά το θύμα νομίζω ότι είναι στο χέρι του ή αν το θέλει να καταλάβει το πόσο τελικά δύσκολα ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολο για έναν άνθρωπο 25-30 ετών, ο οποίος έχει βολευτεί σε αυτού του είδους την ισορροπία-ανισορροπία, όπως έλεγα προηγουμένως, να ξεχωρίσει τα πρέπει από τα θέλω του. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για ένα αρκετά τυραννικό καθεστώς οικογένειας, το οποίο έχει βομβαρδίσει με πάρα πολλά πρέπει το συγκεκριμένο άτομο, και άρα λοιπόν πολύ απλά τι κάνει, ευνουχίζει το όποιο θέλω μπορεί να έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Άρα λοιπόν τι να κάνει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις τύψεις του, γιατί σε περίπτωση που προσπαθήσει να αυτονομηθεί, ανεπιτυχώς όπως έλεγα προηγουμένως τις περισσότερες φορές, αυτό το οποίο υπάρχει είναι τύψεις και πάλι τύψεις. Τύψεις οι οποίες όπως λέγαμε καλλιεργούνται εντέχνως από τους γονείς, τους ίδιους προηγουμένως, μέσα από χειριστικές συμπεριφορές, τέτοιου είδους χειριστικές συμπεριφορές. Θα λέγαμε ότι το ευχής έργο θα ήταν η οικογένεια να στηρίξει αυτήν την αυτονόμηση. Βεβαίως, κάθε άλλο παρά στηρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις η οικογένεια αυτήν την αυτονόμηση. Και άρα λοιπόν τις περισσότερες φορές δηλητηριάζει αυτήν την αυτονόμηση και ο νους, ξέρεις, έχει πλέξει σιγά-σιγά, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα ιστό
πεπιθήσεων, ένα ιστό πρέπει, που πρέπει σιγά σιγά αυτό το ιστό, τον ιστό, τον καταπιεστικό ιστό, σιγά σιγά κάποιος να μπορέσει να τον διαλύσει. Ξέρεις, είναι κάτι χαρακτηριστικό το οποίο λέμε και το οποίο θα ακουστεί ακραίο, αλλά ωστόσο είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να οριμάσει πως όταν μπορέσει να πενθήσει τους γονείς του, ενώ σου είναι εν ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πενθώ τους γονείς μου όταν είναι εν ζωή, δεν σημαίνει ότι τους πενθώ σαν φυσικές προσωπικότητες, σαν οντότητες, σαν ανθρώπους, αλλά τους πενθώ γενικότερα σαν αυτό που πιστεύουν ή αν το θέλεις διαφορετικά, όλα αυτά τα πρέπει τα οποία εγώ έχω πάρει από αυτούς και τα οποία τελικά είναι τα δικά μου ή δεν είναι τα δικά μου πρέπει, όταν μπορέσω δηλαδή να πατήσω στα πόδια μου. Ξέρεις, νομίζω ότι όταν αυτή η πορεία, όταν αυτός ο δρόμος είναι αρκετά δύσκολος, ίσως ακόμα και το να χτυπήσει κάποιος την πόρτα σε έναν ειδικό, ώστε να μπορέσει να καταλάβει τελικά τι πάει στραβά με αυτόν και τι μπορεί να κάνει ο ίδιος, ώστε να αλλάξει αυτή τη δύσκολη πραγματικότητά του, είναι ίσως ο μοναδικός δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μεγάλο κεφάλαιο καταφέραμε να το συμπτύξουμε τουλάχιστον, να το δούμε κάπως σφαιρικά, να δώσεις λύσεις, Νίκο Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης της εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες και δει στην Κρήτη. Την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό θέμα. Καλή συνέχεια, Νίκο.